muove tutto? Ho Kyrios da mia nos? Se si va a dire che chi siete in altri gliora? Questo è di mu, Kyrie. Ma non ξέρετε τι χαρά θα κάνει ο άντρας μου, γιατί λατρεύει τους τίμιους ανθρώπους. Με συγχωρείτε, έχετε διπλή προσωπικότητα. Γιατί? Γιατί προηγουμένως μου πείτε τι γίνεται και τώρα. Άντε καλή. Άντε καλή, μα μου ήταν ένα αστιάκι, δεν σηκώνει. Ήταν αστείο και δεν μου το λέγατε για να γελάσω, γιατί ομολογώ, κυρία μου, ότι τρόμαξα. Έλα να δεις έναν εξαιρετικό δείγμα τιμιότητας. Ο κύριος Ποδά ήβρε το πορτοφόλι σου και έφερε σου το. Μα σοβαρά. Μάλιστα, είσαστε ο κύριος Δαμιανός αυτό το πρόσωπο. Μάλιστα, χαίρομαι πολύ για την γνωριμία. Ορίστε. Μα υπάρχουν ακόμα τόσο τίμοι άνθρωποι. Μάλιστα υπάρχουν, κύριε Δαμιανέ, αλλά βρίσκονται στον πάτο, διότι επιπλέον οι άλλοι. Πάρτε το γράμμα και τα λεφτά. Πολύ εντάξει. Όχι, δεν διαβάζει το γράμμα. Πάει καλά, δεν πειράζει, άφησε το ύστερα. Καλά, διαβάζουμε μετά μαζί. Να δούμε. Πού ήβρες το πορτοφόλι μου? Στο πεζοδρόμιο. Στην αρχή δεν το πρόσεξα, αλλά μόλις το επάντησα κατάλαβα ότι ήταν κάτι που ενδιαφέρον. Για φαντάστε ρε παιδί μου, εγώ νόμιζα ότι το έχασα. Λοιπόν, κάτσε. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ναι, να δούμε. Τι δουλειά κάνεις? Άνεργος. Άνεργος. Και πολύ καιρό. Από πολλών μήνων. Και γιατί για μου είσαι άνεργος? Με απολύουν εξ συστήματος. Απολύουσε. Μάλιστα. Γιατί για μου είσαι τα προσόντα? Άπειρα. Άπειρα. Και τότε γιατί σε απολύουσε? Με απολύουν διότι έχω έναν κακό ελάττωμα. Ελάττωμα. Τι ελάττωμα? Αλλά λέω την αλήθεια, κύριε Δαμιάνε. Έτσι είναι ελάττωμα τούτο. Να γιος πάζω να βρω άνθρωπο να λέει την αλήθεια. Τότε δεν είμαι μόνο εγώ φαινόμενο, αλλά είσαστε και εσείς. Κυριάκο! Έφκαλε μάνα μου το σακάκι σου να ξεκουραστείς. Ναι, εντάξει, ρε. Ξένιο μου. Πες, λοιπόν, λάλη κυρία, χαρά να παίρνουμε. Αυτά. Λοιπόν, λάλη κυρία μου. Έχει κι άλλες ιστορίες που δεν ξέρω, γιατί αρέσκουμε πολλά τον τα πράγματα. Μάλιστα, θα σας πω μερικά παραδείγματα των περιπετειών. Μάλιστα. Προ καιρού είχα προσληφθεί σε έναν εργοστάσιο σαν αρχιλογιστής. Λοιπόν, εκεί ανεκάλυψε κάτι κατακρίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, με απέλησαν. Γιατί σε απέλησαν? Μα διότι κατακραστής ήταν ο κύριος διευθυντής. Άκου κύριε πράγματα. Μάλιστα. Μετά προσελήφθη σε έναν εργοστάσιο υφασμάτων. Πάλι σαν λογιστής. Μάλιστα. Και με απέλησαν. Γιατί πάλι σε απέλησαν? Διότι αρχικατακραστής ήταν ο κύριος βιομηχανός. Γιατί τι ήθελε? Τι ήθελε γι' αυτό? Ήθελε να κρατώ διπλά βιβλία, κύριε. Α, και εσύ βέβαια δεν δέχτηκες. Σε ακούετε. Ύστερα που έβρικε δουλειά. Μάλιστα. Μετά προσελήφθη ιδιαίτερο ενό υπουργού. Υπουργού? Μάλιστα. Λοιπόν. Μάλιστα, απελήθηκε. Γιατί πάλι? Μάλιστα, διότι σε μια σύμβαση ανακάλυψα ύποπτους όρους. Και έφτιαξες για τούτο πράγμα ο ίδιος ο υπουργός? Μάλιστα, διότι τους όρους τους είχε υποβάλει ο κύριος υπουργός. Μα αυτό πλέον είναι σκάνδαλο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος ο υπουργός έδιωξε διότι έκαμε στο καθήκον σου. Μα είναι έσχος, φίλε μου. Έσχος και κάτι χειρότερο, δράμα, κύριε. Μάλιστα, μένα. Δράμα. Λοιπόν, λέει πάρε κάτω κι άλλες ιστορίες. Όπου να σας λέω τις περιπέτειές μου, η μοίρα μου εν τούτη. Να λέω πάντα την αλήθεια και να απολύομαι. Και παρόλα τούτα, εσύ δεν βοήθηκες. Δεν άλλαξες μελά. Πού να σας λέω τις περιπέτειές μου. Μόλις ανακαλύψω τίποτε βρωμιές, ασφιχτιώ, υποφέρω, πνίγουμε. Πρέπει να τις βροντοφωνάξω για να ησυχάσω. Μα σου αγαπητέ μου, είσαι ένας σπάνιος χαρακτήρας. Σε συγχαίρω με όλη μου την καρδιά για το θάρρος σου. Θάρρος. Πού να το βρω το θάρρος. Δυστυχώς είμαι δηλός, κύριε Δαμιά. Μα δηλώσε εσύ, να μπω τούτα που μου λαλείς αγαπητέ μου. Μα τούτα όλα που μου λαλείς εν κατορθώματα. Αν ήσουν δηλός, πώς θα μπορούσε να καταγγείλεις αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, παίρνω το φάρμακο του θάρρους. Τι φάρμακο? Κρασί. Απίνεις. Όταν μου χρειάζεται το θάρρος, παίρνω τη δόση μου. Σε μπαίνω μέσα στα γραφεία και βροντοφωνάζω. Ανοίω πόρτες, σε μπαίνω μέσα στα σπίτια και τους αλλάσω τον αδοξαστό. Και ύστερα. Απολύομαι. Είσαι τρομερό, είσαι φοβερό. Θυμίζει μου κάτι στρατιώτες που άρεσε τον πόλεμο. Πριν να μπουν στη μάχη, πίνουν κάμποσο, γίνονται στουπί, μπαίνουν στη μάχη ύστερα και κάνουν κατορθώματα. Μάλιστα, κύριε Δαμιάνε, είμαι και εγώ ένας μαχητής της τιμιότητας και της αλήθειας. Μπράβο, παιδί μου. Σε μου, μόλις πεις
Παίρνει αμέσω το θάρρο σου. Όχι αμέσω. Καλό. Μου χρειάζονται 10 ποτήρια για να πρώτο θάρρο μου. Στο πρώτο ποτήρι είμαι ακόμα δειλό και τρέμω για την καταγγελία που πρόκειται να κάνω. Μάλιστα. Στο δεύτερο ποτήρι νιώθω κάπω καλύτερα. Mm. Στο τρίτο ποτήρι αρχίζω να γαλινεύω. Παίρνω το τέταρτο ποτήρι και τότε νιώθω ότι άγνωστε δυνάμει έρχονται και με κυριαρχούν. Θέλω να τα πω όλα. Μάλιστα. Οπότε αμέσω παίρνω το πέπτον και το έκτον. Και ύστερα. Ακολουθεί το έβδομο. Το έβδομο. Μάλιστα. Ύστερα από το έβδομο. Αν χρειάζονται 10 ποτήρια, κύριε Δαμία. Α, 10 ποτήρια. Δηλαδή έχει τα μετρημένα ούλα. Θέλει 10 ποτήρια για να κάνει το πράγμα. Προκειμένου για κρασί. Προκειμένου για κονιάκ, μαρκούν και τα 6. Α, μπράβο, μα είσαι τρομερό, ρε, είσαι φοβερό. Εσένα σε ψάχνα στον ουρανό, τζίμπρασε στη γη για μου η τύχη. Σε έφερε να με μπροστά μου, ρε. Ευχαριστώ πολλά, κύριε Δαμία. Λοιπόν, θα σε προσλάβω στη δουλειά μου. Κύριε μου, πώ συγκρίνετε πάρα πολύ, κύριε. Δεν είναι ανάγκη τώρα να κλείσει για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού τώρα. Κυριάκο, θα φάμε κοντεύκη 10 η ώρα. Ναι, μάνα μου, εν ώρα μας. Κυρία, το τραπέζι είναι έτοιμο. Ναι, καλά, καλά. Ξένια, ξέρεις, προσέλαβα τον κύριο στη δουλειά μου. Γιατί, έντελος. Να σου πω, είναι πολύτιμο και χρήσιμο στοιχείο. Λοιπόν, αύριο θα έρθεις πολύ στο γραφείο μου, α. Ω, κύριε Διευθυντά μου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσατε. Πήγαινε στο καλό και αύριο να δούμε μετά. Συνόδευσε τον κύριο Ξένια. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας, κύριε Διευθυντά. Καληνύχτα. Λοιπόν, τα συγχαρητήρια μου, αν είσαι δεν είσαι, σε καταφέρεστα. Και τα δικά μου συγχαρητήρια, και εσείς τα καταφέρετε. Μα για τι πράγμα? Εννοώ το γράμμα. Καληνύχτα σας. Άτιμα ήμουν. Άτιμα ήμουν. Ακαημένε μου, και αν με ξέρεις καλά. Περίμενε να γνωριστούμε και ξαναλαλούμεντα.